Κωνσταντινόπουλε, κύριοι δήμαρχοι και τέως δήμαρχοι, κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, των αστυνομικών αρχών, φορέων, συλλόγων, σωματείων, επίσημοι προσκεκλημένοι των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Τρίπολης σε συνέχεια της υπαριθμών 25565-1685-2019 πρόσκλησης του εκλεγέντος Δημάρχου Τρίπολης κ. Κωνσταντίνου Τζιούνι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόμου 3852 του 2010, καθώς και την υπαριθμόν 89 αριθμός πρωτοκόλλου 59847 21/8/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με την υπαριθμόν 17 του 2019 απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Τρίπολης ανακήρυξε τον επιτυχώντα και τους επιλαγόντες συνδυασμούς του Δημάρχου των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων, των τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων των κοινοτήτων, με τους αναπληρωματικούς στο Δήμο Τρίπολης κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ης Ιουνίου 2019. Εξελέγησαν οι ακόλουθοι: Χατζόπουλος Στέφανος του Στυλιανού, Κούρος Ηλίας του Παντελή, Παναγοπούλου Γεωργία του Νικολάου, Λαγός Γεώργιος του Αθανασίου, Μακαρόνης Δημήτριος του Νικολάου, Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Κανελόπουλος Αλέξανδρος του Παρασκευά, Τσακαρέλης Αντώνιος του Γεωργίου, Οικονομόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ, Αλεξάκης Βασίλειος του Δημητρίου, Καρούντζου Ελένη του Ξενοφόντα, Παπαδάτος Ιωάννης του Γεωργίου, Σμυρνιώτης Ιωάννης του Αναστασίου, Κοσκινάς Δημήτριος του Παναγιώτη, Τασιγιαννάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, Ζαπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Παρασκευόπουλος Ιωάννης του Χρήστου, Κουκάκης Άνδρος του Θεοδόρου, Νικήτας Ευάγγελος του Νικήτα, Μπουτζουκλής Αγαμένων του Κωνσταντίνου, Ψυχογιός Βασίλειος του Δημητρίου, Σαβράκος Ιωάννης του Γεωργίου, Κοσκινάς Παναγιώτης του Ιωάννη, Λουμπαρδιάς Φιλιανός του Αθανασίου, Τρίκολας Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Παυλής Δημήτριος του Αναστασίου, Παπαδημητρίου Σωτήριος του Γεωργίου, Καρόνης Γεώργιος του Σοκράτη, Καραλής Θεόδωρος του Ιωάννη, Πρακουμάξου Θεοδόρα του Ηλίου, Γεωργανόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Τσιαμούλος Νικόλαος του Παναγιώτη, Τσιαμούλος Ζαχαρίας του Στυλιανού, Μαρκόπουλος Γεώργιος του Νικολάου, Φαχουρή Ιμπραήμ του Σαλέφ, Παρασκευοπούλου Καλασούντα Βασιλική του Νικολάου, Σταμάτης Καράλαβος του Κωνσταντίνου, Κατσαφάνας Κωνσταντίνος του Θεοδόρου, Τσαντίλα Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Βόσμος Δημήτριος του Ηλία και Γκούργαρης Ευάγγελος του Αντωνίου. Θα ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα. Ορκομοσία Δημάρχου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, των μελών του Συμβουλίου Κοινοτήτων και των Πρόεδρων των Κοινοτήτων Δήμου Τρίπολης, με θρησκευτικό όρκο, χαιρετισμός και ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Αλεξάνδρου, πολιτικός όρκος από τον Δήμαρχο Τρίπολης, χαιρετισμοί βουλευτών του Περιφερειάρχη, αρχηγών παρατάξεων και θα ολοκληρώσουμε την ομιλία του Δημάρχου Κωνσταντίνου Τζιούνι. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο κ. Αλέξανδρο για την τέλειωση του αγιασμού και την ορκομοσία του Δημάρχου. Yeah.
αμήν. Παναγία Θεοτόκο και Παρθένε, Αρχιών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάριν ημάς τον Αγγέλων.
Αγίσματος κόσμιας Αθείας Παναγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός Ιεσπυρίου Δεηθούμε Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Συνάδελφος και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του καταξηράν χαράσαν κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του Αγίας είναι το ίδωρο τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και βυτίζει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ βάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και υπέρ του εγωδεθήνε αυτάς και της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών του Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ του νηστινέ ημάς από πάσης θρύψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμε. Αντιλάβου σώσον, ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ζωή λοιπόν, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα την Ίκαια ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακρότητα ημερών. Δώσετε σχεσίν αυτών σκύπτρων σωτηρίας,
ανάτιμον εν τες ημέρας αυτών δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης. Περίθαξον αυτούς την πανοπλία του Αγίου Σου Πνεύματος. Χάρισε αυτής προλαμβάνεσαι αλλήλουσεν αγάπη. Έσφυρον εν την καρδία αυτών την προς τους πολίτας συμπάθειαν και πάσαν εργασίαν της δεωμένης επιλυκημένους. Τον δήμον εν σοφροσύνη και ειρήνη διάγειν ευδόκησον. Πάσαν ευθυνίαν των αποπηγής αγαθών και της αρχής αυτών δωρούμενος υπέρ του λαού σου. Είναι τη γαλήνη αυτών, είναι μόνο και εσύ και ο Δία διάγομαι εν πάση ευσεβία και συγνώτη. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι. Παρακαλώ ο όρκος του Δημάρχου Τρίπολης, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Κοινοτήτων. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια. Και να εκπληρώνω τίμια. Και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
να δώσουν την ελευθερία στην Ελλάδα και τώρα εσείς έρχεστε διάδοχοι των θρόνων εκείνων, αλλά πρέπει να γίνετε και μέτοχοι των τρόπων της ζωής τους. Και για να πετύχετε αυτό, θα ήθελα να συντονίσω αυτό που είπε ο Χριστός, ότι πρέπει να έχετε σύνδεσμο με την Εκκλησία και συνεργασία μαζί της. Η Μητρόπολης είναι στο πλευρό σας. Ό,τι θα ζητήσετε, θα το ευλογήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Δεν διεκδικεί η Εκκλησία ποτέ, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, γιατί έχει γίνει μια παρεξήγηση. Εμείς η Εκκλησία δεν ζητούμε ποτέ εξουσία. Μερίδιον εξουσίας ποτέ. Είμαστε απλώς οι διάκονοι και οι υπηρέτες του λαού για την ευλογία και την ευημερία. Επομένως, πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, όπως ακριβώς έχει και ο λαός, που είναι ο λαός του Θεού, και ειδικότερα οι αρκάδες. Είμαστε 99,5% ορθόδοξοι χριστιανοί. Και μέσα από τη δική μας την παρουσία πηγαίνετε κι εσείς, ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Και ο Χριστός είπε ακόμα ότι πρέπει να έχουμε δεσμό μαζί Του για να είναι το στήριγμά μας και η βοήθειά μας. Διότι εάν η Κύριος φυλάξει πόλη, εις μάτιν η γρήπη σε το φυλάσσο. Δηλαδή, εάν ο Χριστός δεν ευλογήσει την πόλη, όσους δημοτικούς συμβούλους και αν βάλουμε, όσους φύλακες και αν βάλουμε και σκοπούς, άδικα θα ξαδυπνούν και θα γνύρονται, η πόλη δεν θα ευημερεί. Και οι αρχαίοι πατέρες μας, οι Έλληνες, που ήδη εκτόνισαν και είπαν ότι ο άρχον του τόπου, είτε ψηλά είναι, είτε χαμηλά, είτε πρωθυπουργός, είτε δήμαρχος, πρέπει να έχει υπόψη τρία γνωρίσματα. Το πρώτο, ότι άρχη ανθρώπων. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που θα εργαστούν δίπλα σας και θα καθοδηγηθούν από εσάς. Άρα λοιπόν πρέπει να εκτιμάτε των δημοτών την προσωπικότητα και να ακούτε τις σχέσεις όλων και κατόπιν ανάλογα να ενεργείτε. Το δεύτερο, ότι οφείλετε να διοικείτε τον τόπο σύμφωνα με τους νόμους. Κατά νόμων άρχιν οφείλουν οι διάκοντες. Και το τρίτο και τελευταίο, ότι οι τετραετίες τελειώνουν πολύ γρήγορα. Και μάλιστα πολλές φορές διακόπτονται και στη μέση. Άρα λοιπόν πρέπει να γνωρίζετε ότι ούχα ή άρχεται. Δεν θα είστε πάντοτε η εξουσία του Δήμου. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται όμως μια ενότητα τώρα μεταξύ σας. Για να επιβιώσει ο λαός και να νιώσουμε την παρουσία σας δυνατή εδώ στην πόλη, πρέπει να έχετε σύμπνοια μεταξύ σας όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Άλλωστε είναι αρχή. Η πλειοψηφία κυβερνάει και η μειοψηφία ελέγχει, κρίνει, ανακολουθεί. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει οι σύμβουλοι που είστε εδώ, οι πολιτσόντες και τις επαρχίες μας Τρυπόλεως του Δήμου, πρέπει να έχετε μια αδελφική ενότητα και συνεργασία. Τότε θα επιτύχετε στο έργο σας, τότε την υπολιτσά μας θα την αναδείξετε και τότε όλοι εμείς θα τους χειροκροτήσουμε και θα σας ξαναψηφίσουμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό σας εύχομαι. Τον Δήμαρχο Τρίπολης κύριο Τζούμι για τον πολιτικό όρκο του κυρίου Μπούργαρη της Λευκής Ισπύρου. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου στην τιμή και στη συνείδησή μου. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι
να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι και δηλώνω ότι μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υπερασπιστώ τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστούμε. Καλούμε τώρα, πριν πάμε στον βουλευτή που παραδείσκεται στην τελετή οφομουσίας, να πούμε ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων οι βουλευτές του νομού μας, κυρίως Βλάσης και κυρίως Παπαϊλίου, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, απέστειλαν όμως χαιρετισμό, τον οποίο και διαβάζω. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, βουλευτής Νομού Αρκαδίας με τη Νέα Δημοκρατία, προς τον εκλογέντα Δήμαρχο Δήμου Τρίπολης, κύριο Κωνσταντίνο Τζιούμι. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, με την παρούσα επιστολή θέλω να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Δήμαρχος Δήμου Τρίπολης και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε. Σε μια περίοδο που η χώρα ακόμα δοκιμάζεται, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να παίξει κέριο ρόλο, δίνοντας λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιφέρειας. Επιπλέον μπορεί, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει, να λειτουργήσει ως μοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, ενδυναμώνοντας έτσι τη θέση της ιδιαίτερης πατρίδας μας. Στις προσπάθειές σας θα με βρείτε πάντα ρόγο, καθώς θεωρώ πως το καλό της Αρκαδίας μας αποτελεί κοινό στόχο όλων μας. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην τελετή της ορκομοσίας, όμως προγραμματισμένες και μη αναβαλλόμενες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Εύχομαι σε εσάς και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο έργο σας, με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς, Κώστας Βλάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου, δικηγόρος, διδάκτρων νομικής βουλευτής Αρκαδίας ΣΥΡΙΖΑ, προς κύριο Κωνσταντίνο Τζιούμι, νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Τρίπολης, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους νεοεκλεγέντες Προέδρους και μέλη των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Ευχόμενος καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνεται, προσβλέπω σε συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή προς το συμφέρον του Δήμου Τρίπολης, με φιλικούς και πατριωτικούς χαιρετισμούς, Γιώργος Παπαϊλίου. Παρακαλώ τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, αντιπρόεδρο της Βουλής, κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, κύριε Υπουργέ. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, η πρόκληση είναι μεγάλη με αυτό το πολυπληθές ακροατήριο να πεις περισσότερα από δύο λόγια, αλλά θα παραμείνω στις ευχές. Θέλω να ευχηθώ στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στην επιλογή των πολιτών του Δήμου Τρίπολης, καλή επιτυχία, δημιουργικότητα, στα νέα τους καθήκοντα. Θέλω να πω ότι τα επόμενα δύο χρόνια ένα παγκόσμιο, θα έλεγα, γεγονός, να αναδειχθεί παγκόσμιο γεγονός, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, θα δώσει, κύριε Δήμαρχε, την ευκαιρία στην πόλη μας να αναδείξει όλα τα πλεονεκτήματα εντός και εκτός Ελλάδας. Σε αυτά τα πλαίσια σας εύχομαι καλή επιτυχία, δηλώνω ότι θα είμαι δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια και ολοκληρώνω τις ευχές μου προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, αλλά και στις οικογένειές τους. Στις οικογένειές τους που μετά όταν φεύγουν και πάνε το βράδυ στο σπίτι, είναι αυτές που τους στηρίζουν. Καλή δύναμη σε όλους. Επικεφαλής αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Τρίπολης για έναν χαιρετισμό, ξεκινώντας από την Λαϊκή Συσπήρωση Τρίπολης και τον κύριο Βαγγέλη Κούρτα. Κυρίες και κύριοι, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν πλέον μετατραπεί σε εργαλεία εφαρμογής
τις αντιλαϊκές πολιτικές και της διαφόρησης της επιχειρηματικότητας. Χρηματοδοτούνται με ελάχιστα ποσά από τη φορολογιασία των λαϊκών στρωμάτων και λειτουργούν σαν φοροπηκτικοί μηχανισμοί. Αυτή την πολιτική εφάρμοσαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και είχαμε τις γνωστές συνέπειες στα λαϊκά στρώματα. Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσει και η νέα δημοτική αρχή. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα αρχίσει από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και στο Δήμο και στην κοινότητα της Τρίπολης που είναι ο Κοτσίρος ο Νίκος και στην περιφέρεια που ήμουν εγώ τα προηγούμενα 9 χρόνια έχουμε επιλέξει να είμαστε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αυτή πιο έμπειρη και πιο αποτελεσματική θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα του λαού μας, για όλα όσα του ανήκουν. Αυτή την έννοια έχει και ο όρκος που έδωσα πριν από λίγο, ότι θα υπερασπιστούμε τα λαϊκά συμφέροντα μέσα και έξω από τα συμβούλια. Αυτή την προοπτική εμείς θα υπηρετήσουμε. Για μας φάρος και πηξίδα είναι οι λαϊκές ανάγκες. Θα αναμετρηθούμε με όλες τις δυσκολίες και θα τις υπηρετήσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Για την Τρίπολη, ο κύριος Δημήτρης Βόσμος. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, Δημοτική Σύμβουλη και Περιφερειακή, εκλεχτοί επίσημοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας. Με την ευκαιρία επιτρέψτε μου σε 2 λεπτά να καταρχήν να ευχαριστήσω για τη θέση που βρίσκουμε και απολογούμενος για μια μακρά αυτοδιοικητική πορεία, να ευχαριστήσω θερμά πρώτα την οικογένειά μου που με ανέχεται και συμμετέχω στα κοινά από 27 χρονών, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν και δώσαν έναν αξιοπρεπή αγώνα και θέλω να ευχαριστήσω και όλους όσους μας άκουσαν, προβληματίστηκαν τις απόψεις μας και αξιολόγησαν θετικά τη θέση μας και την παρουσία μας. Άλλωστε για μένα η συμμετοχή στα κοινά θεωρώ και για όλους το πρέπει να είναι προκειμένη. Έχω παραλάβει πολλές φορές τη ρίση του Πλάτωνα ότι η μεγαλύτερη τιμωρία σε αυτούς που απέχουν από αξιών τα κοινά είναι να βρίσκουν μπροστά τους και να τους κυβερνούν άνθρωποι που είναι κατώτεροι τους. Όμως για μας η Δημαρχία και η αντιπολίτευση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για μένα πριν απ' όλα, όπως έχω παραλάβει και προεκλογικά, ήταν τα προβλήματα του Δήμου και η ίδια η πορεία του Δήμου και η υπερέκτησία των Δημοτών του. Θέλω να επισημάνω ότι στο κάλεσμα αυτών των εκλογών συμμετείχαν πολλοί νέοι υποψήφοι και πάρα πολλοί από αυτούς σήμερα είναι εκλεγμένοι και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στα Κοινοτικά Συμβούλια. Νέοι κυρίως στην οικία, αλλά όχι μόνο. Για μας λοιπόν τους παλιότερους αποτελεί ένα σημαντικό καθήκον και δεσμεύομαι γι' αυτό, στέλνοντάς τους και ένα μήνυμα, ότι θα προσπαθήσω να κρατήσουμε ψηλό το επίπεδο του διαλόγου, των λειτουργιών των συλλογικών οργάνων, από τη μια και από την άλλη και κυρίως προς τους νέους, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εκφραστούν, να φέρουν αυτό το νέο πνεύμα, να πάνε στις πρωτοβουλίες για να ενοποιήσουν το όραμά τους, να ανοίξουν τα φτερά τους και να δώσουν σε όλους μας την όθηση για να δούμε ψηλότερα και στα χωριά και στην πόλη μας. Γιατί μοναδικός σκοπός όλων μας θα πρέπει να είναι πάντα η προκοπή του τόπου, ο σεβασμός στο δημότη και η προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητάς του. Υπήρξα στρατιώτης όλα τα χρόνια σε αυτή την υπηρεσία, αυτή την προσπάθεια, χωρίς παροπίδες, χωρίς κομματικές ή τοπικιστικά βαρύδια. Και σήμερα θα δηλώσω για άλλη μια φορά ότι θα είμαι παρόν σε αυτή τη μάχη αυτής της υπηρεσίας. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι τουλάχιστον σήμερα εδώ, με πρώτο τον εκλεγέντα δήμαρχο, έχουμε τον ίδιο στόχο και για αυτή την προσπάθεια
δεν περισσεύει κανείς. Πάντα ήμουν υπέρ της πρόστασης και όχι της αφαίρεσης. Υπέρ του πολλαπλασιασμού και όχι της διαίρεσης. Ήμουν πάντα υπέρ του διαλόγου, της σύνθεσης των απόψεων και της ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμφωνίας για το αύριο του Δήμου. Σήμερα και με βάση και το νέο θεσμικό πλαίσιο, αυτό γίνεται πιο επιτακτικό. Με την ευκαιρία που συγχαίρω και εγώ από την πλευρά μου το Δήμαρχο και όλους την εκλογή της συναδέλφους, δηλώνω ότι θα συμβάλλω με την εμπειρία μου και τη γνώση μου και με όλες τις δυνάμεις δίπλα πρώτα στο Δήμαρχο και σε όλο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ. Επικεφαλής της παράταξης ανασυγκρότησης για τον Δήμο Τρίπολης, κύριος Κώστας Κατσαφάνης. Αγαπητοί προσκεκριμένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω δύο πράγματα που έχουν σχέση με την παρουσία γενικότερα του κόσμου στα κοινά. Βλέπω πάρα πολλές φορές ότι σε αυτές τις συγκεντρώσεις και σε όλα αυτά τα θέματα που βρισκόμαστε όπως και σήμερα, θέλω να επαναλαμβάνετε και στις διεργασίες του Δήμου, με τη συμμετοχή τους, από όποια θέση μπορούν και με όποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι η καινούργια Δημοτική Αρχή πρέπει να βάλει κάποιους στόχους, ορατούς, με αρχή, μέση και τέλος και να ξεκινάμε το πρωί και να τελειώνουμε το βράδυ τις όποιες ενέργειες και να τις κοινοποιούμε στον κόσμο και να φροντίσουμε να κάνουμε τον κόσμο συμμέτοχο σε όλες τις ενέργειές μας. Και ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να δούμε και να ασχοληθούμε λίγο με τον κοινοτισμό, με την ιστορία των κοινοτήτων, ποιοι ήμασταν, πού βρεθήκαμε, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε όχι μόνο την Τρίπολη αλλά και την περιφέρεια, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε τις τοπικές κοινότητες που έχουν καταλήξει, να δούμε την παραγωγή στην περιοχή μας και μια σειρά άλλα θέματα που θα τα βάλουμε καιρό και πιστεύω ότι τα επόμενα βήματά μας θα πρέπει να είναι βήματα αναπτυξιακά της πόλης προς όλες τις κατευθύνσεις, σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσουμε να ανατάξουμε λίγο και το Δήμο Τρίπολης, αλλά και γενικότερα την πόλη της Τρίπολης, που όπου πάμε και συζητάμε οτιδήποτε, πάντα λένε ότι βρίσκεται πολύ πίσω, βρίσκεται παξιωμένη, βρίσκεται δεν ξέρω εγώ τι, παρόλο ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να δούμε μια καλύτερη ημέρα και μια ανάπτυξη στην περιοχή μας με όλες τις δυνάμεις τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε μέσα από τον κόσμο μας και κύρια και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο το καινούργιο για να μπορέσουμε να δώσουμε όλες τις δυνάμεις, γιατί νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία μας ελπίδα να κάνουμε κάποια πράγματα αυτή την τετραετία για να μπορούμε να έχουμε και κάποιο μέλλον, διότι διαφορετικά τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Της παράταξης Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα, κύριος Τσαμούλος. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρινίας και Κοινωνίας, Επιμενάρχη μας, Επίσκοπε Θεόφιλος Ατεγέας, Σεβαστοί Πατέρες της Εκκλησίας, κύριε Βουλευτάκη Αντιπρόεδρε της Συμβουλής των Ελλήνων, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε πρώην Νομάρχα, κύριε πρώην Δήμαρχη, συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριε πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου της Ένωσης Ξενοδόχων Πελοποννήσου, κύριε διοικητά του Πανακαδημίου Νοσοκομείου, κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, κύριε πρόεδρε των Επιστημονικών Φορέων και Πολιτιστικών Συλλόγων, εκλεκτοί πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων με τα συμβούλια τους, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σε μια χρονική στιγμή που ο Δήμος της Τρίπολης έχει απέναντι του πολλά και σημαντικά μέτωπα προκλήσεων. Προκλήσεις ποιότητας ζωής, προκλήσεις εύρυθμης λειτουργίας, βιώσιμης ανάπτυξης και αποτελεσματικής διοίκησης. Η παράταξή μας, Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα, έλαβε μια καθαρά θεσμική εντολή άσκησης αντιπολίτευσης. Η εντολή αυτή αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα
μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη, που οθεί τις δημοτικές παρατάξεις να δημιουργήσουν αυτοδιοικητικές συνέργειες και συνεργασίες, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διοίκηση και αντιμετώπιση των πολλών ανοιχτών θεμάτων του Δήμου μας. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα πορευτούμε, με δέσμευση ευθύνης προς τους συμπολίτες μας. Σκοπεύουμε στην κατάθεση ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων προτάσεων στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως πράξαμε τα προηγούμενα χρόνια, μετασχηματίζοντας έτσι το ρόλο της αντιπολίτευσης σε μοντέλο παραγωγής πολιτικών και λύσεων για τα θέματα καθημερινότητας των δημοτών, λειτουργικότητας του Δήμου Τρίπολης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, εκ του θεσμικού μας ρόλου, οφείλουμε να ελέγχουμε την νέα Δημοτική Αρχή, πάντα με προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας. Στο σημείο λοιπόν αυτό, επαναφέρουμε την πρόταση ενώπιον όλων σας, όλες οι συνεδριάσεις του νέου Δημοτικού Συμβουλίου να είναι ανοιχτές και να καλύπτονται μέσω τηλεοπτικού μέσου και ίντερνετ. Αυτό σημαίνει ανοιχτή δημοκρατία και είναι βήμα αναγκαίο αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και ειδικά των νέων για την πολιτική και την λήψη αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η απαραίτητη προϋπόθεση για να πάμε μπροστά είναι η συνεργασία. Έννοια κρίσιμη που δυστυχώς εγκλωβίζεται τις περισσότερες φορές στα προεκλογικά λόγια και δεν υιοθετείται από εκείνους που αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα. Κι όμως κανένα μεγάλο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί και δεν λύνεται χωρίς συνεργασία, αξιοποιώντας όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Όλοι μαζί λοιπόν έχουμε να κάνουμε πολλά. Αυτό που δεν έχουμε είναι η πολυτέλεια να χάνουμε ευκαιρίες. Ας είναι η θητεία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου μια αφετηρία αναγέννησης του Δήμου. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της νέας Δημοτικής Αρχής και στον Δήμαρχο προσωπικά. Είμαστε εδώ να στηρίζουμε κάθε επιλογή και απόφαση που κάνει τη ζωή όλων καλύτερη και δίνει προοπτική για ένα ελπιδοφόρο αύριο του Δήμου μας. Θα σταθούμε όμως απέναντι, όπως μας επιβάλλει ο θεσμικός μας ρόλος και εντολή που λάβουμε από τους πολίτες, σε ό,τι επιδιώκει να κρατήσει τον Δήμο μας πίσω, στερώντας το ευκαιρίες δημιουργίας και ανάπτυξης για το μέλλον των δικών μας και των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τον επικεφαλής της παράταξης Τρίπολη, πρωτεύουσα του Μωριά, κ. Δημήτρη Παυλή. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, εδεσιμότατε, κύριοι βουλευτά, κύριοι περιφερειάρχες, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, κύριε Πρίτανη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Κοινοτήτων. Η σημερινή ορκομοσία αποτελεί αφετηρία της προσπάθειας που πρέπει όλοι να καταβάλουμε ανεξάρτητα τις θέσεις που μας κατέταξαν οι συμπολίτες μας για την ανάπτυξη του τόπου μας, της Τρίπολης και των χωριών μας. Η φιλοσοφία του καινούργιου νόμου του Κλεισθένη αλλά και η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης επιβάλλει συγκλήσεις και συνεργασίες για το καλό του Δήμου. Οφείλουμε όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό. Σαν απερχόμενη Δημοτική Αρχή, θέλουμε να τονίσουμε ότι παρόλες τις δύσκολες συγκυρίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, λειτουργήσαμε τον Δήμο με τις δικές μας δυνάμεις στα όρια της αντοχής μας, χωρίς βέβαια να υπολοιπόμεθα σε κάτι που κρίθηκε απαραίτητο και αναγκαίο για την πόλη και τους πολίτες. Διεκδικήσαμε και καταφέραμε να φέρουμε πόρους που από τώρα και στο εξής αρχίζουν να υλοποιούνται και που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των δημοτών. Αυτά τα καταφέραμε βασιζόμενοι κυρίως στη συνεργασία των αιρετών, υπαλλήλων του Δήμου, διαχειριστικών αρχών, κυβέρνησης, φορέων της πόλης, των χωριών, εθελοντών δημοτών και επιστημόνων της πόλης μας. Στην παράταξη τη δημοτική, τη δική μας, σεβόμενη την ετοιμιγορία των πολιτών του Δήμου Τρίπολης, πιστοί στην θέση μας και τις εξαγγελίες μας,
θα στηρίξουμε και θα συνεργαστούμε με τη νέα Δημοτική Αρχή. Αν βέβαια μας χρειάζεται και μας το ζητήσει. Με γνώμονα την ολοκλήρωση των ήδη δρομολογηθέντων έργων στο Δήμο μας, το ξεκάθαρο πρόγραμμά μας και τις προτάσεις που εμείς θεωρούμε ωφέλιμες για τον τόπο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη και Σύμβουλη Κοινοτήτου, ξεκινάμε μια καινούργια τετραετία χωρίς τα δημοσιονομικά προβλήματα που εμείς είχαμε. Με υπαλλήλους πιο έμπειρους. Και είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα εφαρμογής των νόμων πιο αποτελεσματικά. Έχετε το όραμα και τον ενθουσιασμό να πετύχετε στους στόχους σας. Έχουμε ανανεωμένο Δημοτικό Συμβούλιο με νέους Δημοτικούς Συμβούλους που οφείλουμε να τους στηρίξουμε, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποδώσουν τα μέγιστα. Οφείλουμε να μην τους αγνοήσουμε. Μην ξεχνάμε και εμείς κάποτε ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση. Τελειώνοντας, θέλω να ευχηθώ στο καινούριο Δήμαρχο καλή και δημιουργική θητεία, δίδοντας του πάντα χρόνο και μία συμβουλή. Επειδή θα χρειαστεί αρκετές φορές να πάρει αποφάσεις εύκολες ή δύσκολες, να βάλει πάνω απ' όλα την δική του εμπειρία και την αποφασίσει μόνος του, χωρίς υποδείξεις και ή συνενέσεις από τρίτους ή ακόμα και από συνεργάτες. Οι αποφάσεις όταν είναι δίκαιες και ανιδιοτελείς είναι πάνω από συμφέροντα πολλών ή λίγων που δυστυχώς μέσα σε μια θητεία πολλές φορές θα κληθούμε να λάβουμε. Στους Δημοτικούς Συμβούλους και Κοινοτικούς Συμβούλους, το κοινοτήτων μας, θέλω να σας ευχηθώ καλή και δημιουργική συνεργασία. Θέλω ιδιαίτερα να συγχαρώ τους νεοεκλεγέντες συμβούλους που από σήμερα θα κοσμούν τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου και των κοινοτήτων, να ξέρουν ότι οι απόψεις τους θα είναι χρήσιμες για την λειτουργία του Δήμου. Καλή θητεία λοιπόν και καλή συνεργασία για το καλό του Δήμου μας. Ο επικεφαλής της παράταξης είναι ένα τρίπολη, ο κ. Γιάννης Λιμιώτης. Σεβασμιότατε, θεοφιλώσατε, πανωσορολογιότατη, ενθυσιμότατη, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Νομάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Πρίτανη, κύριε Περιφερειακή Διευθύντα της Αστυνομίας, κύριε Υποδιοικητικά της Τετάρτης Περαρχίας, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης. Την 1η Ιανουαρίου του 2011 ανέτειλε μια νέα εποχή για την τοπική αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή τότε του Καλλικράτη, μια νέα πραγματικότητα που προέκυψε και στην περιοχή μας με τη δημιουργία του νέου Δήμου Τρίπολης του 4ου μετά και τις πρόσφατες χωροταξικές αλλαγές σε έκταση Δήμου της χώρας. Οι πολίτες αυτού του Δήμου που και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μας δίνουν με διαφορά την πρώτη θέση σε επίπεδο συνδυασμών, μας ανέθεσαν το 2010 να τον οδηγήσουμε στα πρώτα του βήματα. Τιμήσαμε αυτή την εντολή και στη μικρότερη διαχρονικά αυτοδιοικητική περίοδο και το νέο Δήμο θεμελιώσαμε σε στέρεες βάσεις και έργο ουσιαστικό παράξαμε. Έργο που ξεπέρασε σε επίπεδο προϋπολογισμού τα 50 εκατομμύρια καταρρευμένα σε πάνω από 500 μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Σημαντικό διατμήμα αυτού του προϋπολογισμού αντλήθηκε από το ΕΣΠΑ 27-2013, όπου ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τερμάτισε στις δύο πρώτες θέσεις στην απορροφητικότητα σε επίπεδο περιφέρειας, όταν μέχρι την 1η-1η του 2011 απολύτως κανένα έργο δεν είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αγαπητοί συμπολίτες, πριν 5 χρόνια, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, η επερχόμενη σήμερα Δημοτική Αρχή ξεκινούσε, όπως ήταν άλλωστε απολύτως φυσικό,
με όνειρα και ελπίδες, επαγγελόμενοι κάτι καλύτερο που εμείς αφήσαμε το 2014. Δεν ξέρω όμως αν σήμερα, στο τέλος της πενταετίας, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία η υλοποίηση ποσοστών της τάξης του 1 ή 2% των έργων που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αν έργα που είχαν υποκληθεί από τη δική μας Δημοτική Αρχή στο ΕΣΠΑ 713 είτε καθυστέρησαν σημαντικά, είτε ακόμα δεν ξεκίνησαν, είτε απλά χάθηκαν. Όπως δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά μείζον λόγο επιτυχία υποδομές που χτίστηκαν με κόπο καθημερινά να απαξιώνονται. Αλλά και δομές που πρόσφεραν και οφείλουν να συνεχίσουν να προσφέρουν στο Δημότη να ταλανίζονται από σκάνδαλα και κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών των οποίων να θεωρούν ότι θα αποφύγουν τις ευθύνες τους μεταπηδώντας από παράταξη σε παράταξη ή παριστάνοντας τους Ηρακλείς της εξουσίας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ανατέλει και πάλι μια νέα μέρα που όλοι οφείλουμε να προσεγγίσουμε με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο της Τρίπολης. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στον ευλογέντα Δήμαρχο τον Κώστατο Τζιούμι, στην παράταξή του αλλά και σε όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς είμαστε εδώ ως οι μεγαλύτερες ψήφους και έδρες παράταξη για να συμβάλλουμε με το έμψυχο δυναμικό μας, τις ιδέες, την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας να πάει ο Δήμος της Τρίπολης ακόμα πιο μπροστά. Να συνεργαστούμε με την παράταξη του εκλεγμένου Δημάρχου, αλλά και όλες τις παρατάξεις της βάσης μιας προγραμματικής συμφωνίας βασισμένης στα σχέδια δράσης που καταθέσαμε ενώπιον των πολιτών την προεκλογική περίοδο. Μια συμφωνία όμως με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και κυρίως σφιχτά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Γιατί το χειρότερο για το Δήμο Τρίπολης στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία είναι να ξεστρατήσει σε αέναες συζητήσεις και ασκήσεις ισορροπιών. Γιατί τότε, στην απευθεία ελπίζω περίπτωση, στην επόμενη εργομοσία μετά από 4 χρόνια, η επόμενη Δημοτική Αρχή είναι βέβαιο ότι θα ξεκινά από ακόμα χειρότερη της σημερινής αφετηρίας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλή θητεία σε όλους τους εκλεγμένους και κυρίως σε αυτούς που πρώτη φορά θα κάτσουν στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και θα εκπροσωπήσουν τις κοινότητες που πλέον έχουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο να παίξουν στην επόμενη δημοτική περίοδο. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας και Επιμενάρχη μας, κύριε κύριε Αλέξανδρε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Τεγέας, κύριε κύριε Θεόκλητε. Άγιοι Πατέρες. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριοι Αντιπεριφερειάρχες. Κύριοι εκπρόσωποι στρατιωτικών, αστυνομικών και λοιπών πολιτικών αρχών, κύριοι πρόεδροι, εκπρόσωποι επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων της πόλης μας και της περιοχής μας, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι πρώην δήμαρχοι, κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, φίλες και φίλοι, καταρχάς θα μου συγχωρήσετε και θα δικαιολογήσετε τη συγκίνηση. Είμαστε εδώ σήμερα και ζούμε αυτές τις σημαντικές για το Δήμο μας στιγμές ως ένας κρίκος στη μακρά και πολύχρονη αλυσίδα της αυτοδιοίκησης του Δήμου μας. Είμαστε συνεχιστές ενός έργου και μιας αποστολής που για την ιστορική μας πόλη και τα χωριά μας που συναπαρτίζουν το Δήμο μας ξεκινούν από τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους ήδη. Ενός έργου και μιας αποστολής που ανέλαβαν δεκάδες δήμαρχοι και χιλιάδες δημοτικοί σύμβουλοι. Άλλοι άξιοι, άλλοι λιγότερο άξιοι. Άλλοι επιτυχημένοι, άλλοι λιγότερο επιτυχημένοι. Άλλοι τιμημένοι στη συνείδηση των συμπολιτών και άλλοι, παντού υπάρχουν και τέτοιοι, περιφρονημένοι. Καθένας κατά τα έργα του. Σε αυτούς τους προγενέστερους λοιπόν, στους προκατόχους μας, η πρώτη μνήμη και τιμητική αναφορά από μένα. Αυτοί ίσωσαν κατά την έκφραση του Κολοκοτρώνη τον τόπο μας και έφτιαξαν μια πόλη στην οποία πιστεύω ότι αξίζει και χαίρεται κανείς να ζει. Με όλα τα προβλήματά της, με τις όποιες αδυναμίες ή ελλείψεις της. Για τη λύση αυτών των προβλημάτων, για τη θεραπεία αυτών των αδυναμιών, οι συνδημότες μας, εσείς, έκαναν την επιλογή τους στις πρόσφατες εκλογές.
έστειλα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως δημοτικούς συμβούλους, συνδημότες μας, που κατά τη γνώμη των ψηφοφόρων είναι οι πιο ικανοί και έδωσαν την τιμή και την ευθύνη της διοίκησης στην παράταξη Τρίπολη αύριο. Στην παράταξη την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι ο ιδρυτής και ο επικεφαλής. Οι άλλες παρατάξεις καθόλου σεβαστές. Έχουν το δικαίωμα, αλλά έχουν και το καθήκον να κρίνουν το έργο της πλειοψηφίας, να επισημαίνουν σφάλματα ή παραλήψεις, να προτείνουν όμως να συμβάλλουν στον κοινό σκοπό, στο καλό δηλαδή του τόπου μας, στην εξυπηρέτηση και του τελευταίου συμπολίτη μας και ειδικά εκείνων των συμπολιτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε είναι άνθρωποι αναξιοπαθούντες, είτε είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Ακριβείς στους συμπολίτες μας, σε όλους αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και σε αυτούς που έκαναν άλλη επιλογή. Είναι απόλυτα σεβαστοί. Ακόμα και σε αυτούς που για διάφορους λόγους δεν προσήλθαν στις δημοτικές κάλπες, αλλά αναπόφευκτα μετέχουν στα θετικά και στα αρνητικά αυτού του τόπου. Σε όλους δηλαδή τους συνδημότες μας. Θέλω με την ορκομοσία μου σήμερα ως Δημάρχου Τρίπολης και την επίσημη ανάγκη στον καθηκόντο μου να υπενθυμίσω πώς εννοώ αυτά τα καθήκοντα. Λέω να υπενθυμίσω διότι τα ίδια διακήρυτα και εγώ και οι συνεργάτες μου και προεκλογικά όταν ζητούσα την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας, για την οποία και πάλι θερμά σας ευχαριστώ. Δεν παρεκκλίνω ούτε κατελάχιστο από τις προεκλογικές προγραμματικές δεσμεύσεις μου, οι οποίες εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των συμπολιτών και αποτελούν τα βασικά σημεία του συμβολέου που υπογράφει μεταξύ εσάς, μεταξύ αυτών και εμού, μεταξύ των Δημοτών και της παράταξης Τρίπολη αύριο. Στο πρόγραμμά μας, που θεωρώ πως έφτασε σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα κοινά μας, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι θέσεις μας, οι δεσμεύσεις και οι προτεραιότητές μας. Πώς γίνεται, πώς μπορούμε να απομακρυνθούμε από αυτές? Προσωπικά θεωρώ ότι χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς συνέπεια δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να ασκεί κάποιος δημόσιο αιρετό λειτουργήμα. 7+1 λοιπόν προτεραιότητες που ξεκινούν από την καθημερινότητα των πολιτών και φτάνουν μέχρι την ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων της πόλης και των χωριών μας, από τη χρηστότητα και τη διαφάνεια στη διαχείριση μέχρι την κοινωνική αλληλεγγύη και την έννοια για κάθε δημότη μας, για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη που βρίσκεται στον τόπο μας. Αυτές είναι οι βάσεις και οι σταθερές πάνω στις οποίες καλώ σε συνεργασία και κοινή προσπάθεια τις δημοτικές παρατάξεις, όλες τις δημοτικές παρατάξεις που συναπαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο που μόλις προλίγου ορκίστηκε. Αυτό το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Δήμου μας, αυτό ζητούμε να εφαρμοστεί και γι' αυτό ζητώ τη βοήθεια όλων των παρατάξεων και όλων των συμπολιτών. Κοινός ο στόχος, κοινά και τα συμφέροντα. Ο Δήμος Τρίπολης ψηλά. Ο Δήμος Τρίπολης αντιμετωπίζει τα προβλήματα του παρόντος και προγραμματίζει το μέλλον με σύνεση, με διαφάνεια, με σύμπραξη και συνεργασία όλων των δημοτών του. Και συνεργασία, τουλάχιστον για μένα, δεν σημαίνει συναλλαγή. Δεν σημαίνει ανταλλάγματα προσωπικά ή άλλα, δεν σημαίνει μυστικές συμφωνίες. Όλα στο φως, όλα πάνω στο τραπέζι, τίποτα στο σκοτάδι. Χωρίς αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από ιδεολογίες και κομματικές τοποθετήσεις, με σεβασμό, απόλυτο σεβασμό της άλλης άποψης, αλλά με σταθερή γραμμή και πορεία. Όπως την χαράξαμε έκαιρα και τη δημοσιοποιήσαμε και τη συνυπογράψαμε με τους πατριώτες μας. Πορευόμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να συμπληρώσουμε, να αποδεχτούμε, να διορθώσουμε, να αλλάξουμε αν κάτι βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Όμως πάντα και τα πάντα ενώπιον με τους δημότες μας. Για την επίτευξη των στόχων μας, που σημαίνει επίτευξη κοινών στόχων και οραμάτων, θέλουμε και επιζητούμε επίσης συνεργασία αλλά και βοήθεια από την περιφέρεια, από την κυβέρνηση, από τη Βουλή και τους βουλευτές μας, από την Εκκλησία, από κάθε παράγοντα του δημόσιου βίου. Προπάντως από την περιφέρεια και τον κύριο Περιφερειάρχη θα αναζητήσουμε και θα επιδιώξουμε τη μεγίστη δυνατή συνεργασία. Η σκέψη μου και η πόρτα μου είναι ανοιχτή και προσκαλεί και περιμένει όλους. Προπάντως τους απλούς πολίτες, των οποίων τα αιτήματα, τις ιδέες και τις απόψεις θα περιμένουμε να ακούσουμε και θα τις λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη. Άλλωστε, στα εισαγωγικά του προγράμματός μας
γράφαμε και σήμερα επαναλαμβάνουμε και διακηρύσουμε. Αναλαμβάνουμε τις τύχες του Δήμου μας, έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και των προκλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση ενός ιστορικού Δήμου με τεράστιο πολιτισμικό αποτύπωμα και μαζί θα τον οδηγήσουμε εκεί που του πρέπει. Άλλωστε, υπόθηκε και πριν, είναι πολύ κοντά. Έφτασε ήδη το 2021, όταν το έθνος μας θα συνεορτάσει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας του. Στην Τρίπολη, στον εορτασμό αυτό, η Τρίπολη δικαιούται και θα έχει, νομίζω, ξεχωριστή θέση. Χάρηκα ιδιαίτερα που το τόνισε προχθές και ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης. Όμως, για να έχει την ξεχωριστή θέση, η Τρίπολη πρέπει να δουλέψει και πρέπει να δείξει και να αποδείξει ότι και σήμερα έχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Σας καλώ λοιπόν όλους και όλους για δουλειά και προσπάθεια, ώστε το 2021 να γιορτάσουμε την απελευθέρωση του γένους, αλλά και την αναγέννηση της Τριπολιτσάς. Μας αξίζει και το μπορούμε, αν δουλέψουμε όλοι μαζί. Στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους επικεφαλείς των παρατάξεων εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία και καλή δουλειά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο εύχομαι και για όλους τους τοπικούς συμβούλους ή προέδρους των χωριών μας. Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους τους τοπικούς συμβούλους και όλους τους τοπικούς προέδρους πάντα. Θεωρώ ότι τα χωριά έχουν μείνει σε σχέση με την πόλη πίσω και πρέπει αυτά τα χρόνια να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω όλους στον κοινό αγώνα. Καλώ τους υπαλλήλους του Δήμου, όπως ανέβουν εδώ στο βήμα, προκειμένου τα εκλεγμένα μέλη της Δημοτικής Αρχής να προσέρχονται για υπογραφή μετά την προσφώνηση του ονόματός τους.